Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η στιγμή που εδώ και 8 μήνες περιμένουμε έφτασε ξανά μαζί μας ο πολύ αγαπημένος κλινικός ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής από το Λουξεμβούργο, γιατί εκεί ζει και εργάζεται πλέον, ο Χάρης Βασιλιάδης. Χάρη μου. Καλησπέρα, Θέκλα μου. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρακολουθώ το vlog, παρακολουθώ τις αναρτήσεις, είμαι μαζί σας. Απλά πολλές ασχολίες εδώ, γι' αυτό έτσι. Πάντως, εγώ σε μεταφέρω συχνά πυκνά. Κάνω screenshot αυτά τα ωραία που αναρτάς στη σελίδα σου στο Facebook και τα αναρτώ στην κοινότητα. Και ρωτάει ο κόσμος, πότε θα έρθει ο Χάρης, πότε θα έρθει ο Χάρης. Εδώ είναι ο Χάρης για να μιλήσει για ένα καυτό θέμα με το δικό του μοναδικό χιουμοριστικό αλλά και πολύ ψυχοεκπαιδευτικό τρόπο να μας μιλήσει για μια την ασθένεια της εποχής, την οποία ο Χάρης την ονομάζει ναρκισσιστίτιδα. Χάρη! Ναρκισσιστίτιδα, όπως λέμε, κολίτιδα, γαστρεντετρίτιδα, φρενίτιδα. Είναι κάτι το... Όπως κολίτιδα. Όπως κολίτιδα, ναι. Ναι. Πες μας λοιπόν. Ναι, κοίταξε. Ναρκισσιστίτιδα. Μάλιστα. Όταν με ρώτησες να κάνουμε ένα θέμα, σκέφτηκα τον ναρκισσισμό, την ναρκισσιστίτιδα, γιατί εντάξει τα λέμε, τα ξαναλέμε, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πανδημία της εποχής. Η ναρκισσιστίτιδα είναι ένας ιός καταστροφικός, που είναι δύσκολο να το ξεφορτωθείς. Και θα δούμε, σήμερα θα επικεντρωθούμε στους άντρες, υπάρχουν και γυναίκες επίσης, και θα επικεντρωθούμε στις ετεροφιλοφιλικές σχέσεις, υπάρχουν και στις ομοφιλοφιλικές. Και θα ήθελα να αρχίσω με τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα. Όπως ξέρεις, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παραμύθια του Hans Christian Andersen, κάποιου ναρκισσιστή βασιλιά που ασχολείται πολύ με τον εαυτόν του, στην αναζήτηση του για εντυπωσιακή ενδυμασία που ξεχνά να επιβλέπει τους ανθρώπους του. Άρα το μόνο που τον ένοιαζε ήταν ο εαυτός του και είναι αυτόν το ίδιο που ενδιαφέρει κάποιο σύντροφο ναρκισσιστή ή μάλλον θα έλεγα κάποιο σύντροφο ο οποίος έχει ναρκισσιστικά στοιχεία. Και η στόχη της σημερινής μας, του σημερινού μας vlog είναι περισσότερο πώς να τους αναγνωρίσουμε, πώς να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Δεν εκάλυψα το να αποδράσεις, πώς να αποδράσεις. Είναι για να κάνουμε sequel, Χάρη μου. Ακριβώς. Τώρα που σε ήβραμε να σε εκμεταλλευτούμε. Ναι, σίγουρα. Χαίρομαι. Λοιπόν, ξέρει ο κόσμος το παραμύθι του, με τα καινούρια ρούχα του βασιλιά, που ευρέθηκε έναν παιδάκι μετά να πει «Μαμά, ο βασιλιάς είναι γυμνός», που ήταν τόσο ναρκισσός που όλοι τον κορόιδευαν και ζούσε στον κόσμο του. Γι' αυτό το παραμύθι, δεν λες. Μάλιστα. Άρα, όπως έχω πει σήμερα, να καλύψουμε πώς τον αναγνωρίζουμε, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί και ίσως το επόμενο vlog να κάνουμε πώς να αποδράσεις, γιατί είναι μια φυλακή. Και το πιο σημαντικό, πώς να ξαναχτίσει κάποιος τον, πώς να ξαναχτίσεις τον εαυτό σου γιατί σε ισοπεδώνει πραγματικά, δηλαδή για την απόδραση και την ανοικοδόμηση. Σήμερα συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά του αυτοκράτορα συντρόφου με ναρκισσιστικά στοιχεία, τα σχόλια που χρησιμοποιούν συχνά, τα αίτια, δηλαδή γιατί κάποιος γίνεται ή γεννιέται ναρκισσιστής, αν αλλάζουν ή όχι, η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ, το τέλειο ιδανικό θύμα για τον ναρκισσιστή, δηλαδή το προφίλ των θυμάτων, γιατί ο ναρκισσιστής φοβάται να αφήσει το θύμα και οι επιπτώσεις, τα συμπτώματα της ναρκισσιστίτιδας. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι εδώ δεν θα διαγνώσουμε κάποιον, γιατί κάποιος για να διαγνωστεί με κάποια διαταραχή προσωπικότητας, π.χ. στο νοσοκομείο που εργάζομαι, γίνεται και φυσική εξέταση από γιατρούς. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνει εργαστηριακές εξετάσεις και τεστ ελέγχου για αλκοόλ και ναρκωτικά, ψυχιατρική αξιολόγηση από ψυχιάτρων, κλινικό ψυχολόγο, που είναι εκπαιδευμένος στις διαταραχές προσωπικότητας, γιατί κάποιος πρέπει να εξειδικευτεί στις διαταραχές. Επίσης, πολλές φορές παίρνουμε πληροφορίες και από τα μέλη της οικογένειας, ή άλλους που μπορεί να είναι χρήσιμες. Πάλι στο νοσοκομείο κάνουμε το ΝΕΟΠΗΡ, είναι ένα ερωτηματολόγιο που μπορούμε να δούμε, αξιολογούμε τα συναισθήματα, διαπροσωπικές σχέσεις, βιώματα, στάσεις και στυλ παρακίνησης.
την κλίμακα παρορμητικότητα του Μπάρατ, που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει την προσωπικότητα συμπεριφορά τη παρορμητικότητα και άλλα. Και απλά θέλω να πω ότι μερικές φορές μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο τύπος της διαταραχής προσωπικότητας, γιατί υπάρχουν κάποιες διαταραχές προσωπικότητας που έχουν παρόμοια συμπτώματα. Και επίσης άλλες διαταραχές όπως η κατάθλιψη, το άγχος, η κατάχρηση ουσιών μπορεί να περιπλέξουν περαιτέρω την διάγνωση. Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα 45 χαρακτηριστικά του αυτοκράτορα συντρόφου με ναρκισιστικά στοιχεία. Αυτό είναι σημαντικό γιατί για να μπορέσουμε να ξεφορτωθούμε την ναρκισιστικότητα είναι σημαντικό να ξέρουμε ψυχοεκπαίδευση. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο. Δικαιούμαι να έχω ό,τι θέλω. Είναι το αυτονόητο δικαίωμα που κάποιος, ο ναρκισιστής, πιστεύει ότι δεν δεσμεύεται με κανόνες αμοιβαιότητας που καθοδηγούν την κανονική κοινωνική αλληλεπίδραση. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικοί, να κυριαρχούν, να θέλουν να κυριαρχούν για να επιβεβαιώσουν τη δύναμη τους, να εξαναγκάζουν τους άλλους να δέχονται την άποψή τους, να ελέγχουν τη συμπεριφορά των άλλων βάσει των επιθυμιών τους, χωρίς να βασικά να νοιάζονται για τους άλλους. Και ένα παράδειγμα, για παράδειγμα, μπορεί να απαιτήσει ένας νάρκισσος σύντροφος ή σύζυγος συγκεκριμένες σεξουαλικές πρακτικές από σένα που δεν θέλεις και μπορεί να αποφασίσει μόνος του που θα πάτε διακοπές, όπως ένα μιξιάρικο κακομαθημένο μωρό, που το κακομαθήνει η μάνα του και το έπαιρνε ότι ήθελε να από το σούπερ μάρκετ γλυφιντζούρια και σοκολάτες. Άρα, δικαιούμαι να έχω ότι... Αυτό που είπες ότι μπορεί να απαιτήσει συγκεκριμένες σεξουαλικές πρακτικές από σένα που δεν θέλεις, είναι πολύ σημαντικό και το βάζεις στο πρώτο χαρακτηριστικό, ε? Το βάζω στο πρώτο χαρακτηριστικό και έχω αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που συνεργάζομαι που κακοποιούνται με αυτόν τον τρόπο σεξουαλικά. Είναι σεξουαλική κακοποίηση βασικά, γιατί ο ναρκισιστής σύντροφος, ο σύντροφος με ναρκισιστικά στοιχεία θέλει πάντα, πιστεύει ότι δικαιούμαι να έχω ό,τι θέλω. Άρα να μην νιώθουμε ότι είμαστε πουριτανοί, συντηρητικοί, του κατηχητικού, αν μας ζητάει κάτι ο σύντροφος μας που δεν νιώθουμε άνετα να το κάνουμε και είναι έξω από τα όρια μας τα ερωτικά, αλλά να σκεφτούμε μην τυχόν και είναι ενάρκησος αυτός ο άνθρωπος που επιμένει με το έτσι θέλω να κάνουμε κάτι που εμείς ως συνενούντες ενήλικες δεν θέλουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε που μας το πες. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι να κάνω κάτι το οποίο νιώθω καλά. Αν δεν νιώθω καλά, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι αμέσως, πώς το λέμε, red flag. Λοιπόν, μάλιστα, κόκκινη σημαία, λοιπόν. Κόκκινη σημαία, μάλιστα. Να επιμένει κάποιος στο υπνοδωμάτιο να γίνουν πράγματα που εμείς λέμε ξεκάθαρο ότι δεν θέλουμε να γίνει. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο ναρκισιστής δεν κάνει ποτέ ενδοσκόπηση, δηλαδή είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Για παράδειγμα, σε couples therapy που βλέπω, πάντα φταίει ο άλλος, η άλλη, η γυναίκα, δεν φταίει ο άντρας. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα λόγω της παθολογίας του και πιστεύει ότι οι σκέψεις, τα πιστεύω του, αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα. Τα ξέρει όλα και τα βλέπει όλα καλύτερα από άλλους. Το ψυχολόγο τον υποτιμά. Είναι από τις δυσκολότερες περιπτώσεις όταν έχουμε ανθρώπους με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας για ψυχολόγους. Είναι πραγματικά τεράστια πρόκληση. Είναι το τέλειο πλάσμα, δεν χρειάζεται να εξελιχθεί και έχει αυτήν τη στάση, εγώ είμαι ok, εσύ δεν είσαι ok, η οποία δεν βοηθά. Και βασικά σύμφωνα με τον ναρκισιστή είναι εσύ φταίς αν θυμώσει, επειδή δεν είναι αυτός που ευθύνεται. Και πολλές φορές το έχω ζήσει και εγώ, χρησιμοποιεί το ψυχολόγο ως δικαστή, ως συνένοχο για να καταδικάσει την εξωσυζυγική του σχέση, μπορεί να είναι και σε εξωσυζυγική σχέση, ή για να τιμωρήσει κάποιον. Και δεν λαμβάνει τις ευθύνες του, αυτό που πιστεύει είναι το σωστό. Δηλαδή δεν έχει αυτή την, πώς το λέμε, ενδοσκόπηση λέγεται, ναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο είναι ο ναρκισιστής. Το χαρακτηριστικό 3 έχει την αίσθηση ότι είναι μοναδικός και ανώτερος από τους άλλους. Άρα, ό,τι και να κάνει, οι πράξεις του είναι νόμιμες. Επίσης, είναι αυτό που είπαμε, πεπισμένος ότι είναι ανώτερος από εσένα.
Δηλαδή, σου έκανε τη χάρη να είσαι μαζί σου. Κάποιες φορές λέει, είσαι τυχερή που με βρήκες. Α, χωρίς εμένα θα ήσουν ποπός τίτσιρος. Ήταν Κυπρέος. Τίτσιρος σημαίνει τίτσιρος. Ναι, ναι, να μην πω την άλλη λέξη, γιατί μπορεί να μας κόψει το YouTube. Δεν ξέρω. Άρα, άμα ο σύντροφος σας λέει, χωρίς εμένα θα ήσουν ένας ποπός τίτσιρος, είναι ανάρκεστος, δεν τέλειωσε. Λοιπόν, η μεγαλομανία επίσης είναι, όπως θυμούμε, ένα πόστερ το οποίο είναι ένα γατάκι ναρκισιστικό, ναρκισιστής, το οποίο βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και βλέπει ένα λιοντάρι. Είναι, υπάρχει αυτή η μεγαλομανία. Χαρακτηριστικό 4, απιστία. Κάνει παράλληλες σχέσεις για να νιώθει ο cowboy της γνωστής διαφημιστικής καμπάνιας τσιγάρων. Να μην πω τη μάρκα, είχα περιπτώσεις που κάποιος είχε τρεις παράλληλες σχέσεις με παντρεμένες και τη γυναίκα του. Και ήρθε να με δει γιατί είχε κατάθλιψη, γιατί η μια από τις τρεις τον είχε αφήσει, τον είχε παρατήρηση. Ήταν και κάποιον άλλο Βραζιλιάνο, διαβάζα τις προάλλες, που ήταν παντρεμένος με 9 γυναίκες. Αυτός ήταν πιο ειλικρινής. Άρα, την απαντρευτεί εννιά, γινόταν. Δεν γινόταν, αλλά δεν ξέρω, κάτι έγινε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο κλπ. Λοιπόν, άρα, αν το χωρίσει κάποια, δεν θα αντέξει την απόρριψη, πέφτει σε κατάθλιψη και πολύ συχνά καταφεύγουν ακόμα και στην πορνεία, γιατί διψούν για ναρκισιστική τροφή, για προσοχή, παρόλο που δεν έχουν ανάγκη από λεφτά, και η ναρκισιστική τροφή είναι το οξυγόνο τους. Επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με escort, ενώ έχω και ανθρώπους που είναι escort, και άντρες και γυναίκες, οι οποίοι τους εκτιμώ αφάνταστα. Και κάνουν... δεν φταίνε οι άνθρωποι που κάνουν το επάγγελμα αυτών, το sex working για τους πελάτες τους, για όνομα του Θεού. Ίσα-ίσα που απορροφούν ένα σωρό τοξικότητα από αυτούς. Μάλιστα. Φταίει δηλαδή ένας άνθρωπος που εργάζεται σε αυτόν τον τομέα, αν κάποιος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του. Ναι. Το πέμπτο χαρακτηριστικό, οι άνθρωποι είναι είτε άσπρον είτε μαύρο. Εδώ έχει κρίση αξιών, των οποίων μπορεί να χρησιμοποιήσει επίθετα. Για παράδειγμα, ωραίος, αξιολάτρευτος, τέλειος, κάθαρμα, αειδιαστικός, λέσχη, διάφορα επίθετα. Και βασικά κρίνει τους ανθρώπους είτε είναι τέλειοι, υπέροχοι ή, ξέρω εγώ, κακοί, τοξικοί, άρρωστοι. Δεν έχει μέση νοδό. Μάλιστα. Ανάλογα βασικά με το τι τους υφέρει, άρα αυτή η κρίση, δηλαδή το πώς αξιολογεί τους άλλους, δεν είναι σταθερή. Μπορεί να μισήσει κάποιον ή να τον αγαπήσει. Άρα κάθε φορά που αλλάζει η κρίση του, πείθεται ότι υπάρχει λόγος. Δηλαδή πιστεύει ότι ο τρόπος που βλέπει τους άλλους είναι σωστός και, όπως έχω πει, ανάλογα με το πώς τους υφέρει. Κάποιον άλλον χαρακτηριστικό, το έκτο, χτίζει μια σχέση μαζί σου, στενή σχέση, και έχει την τάση να σε αποκόπτει από τον έξω κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις σκηνές αυγής ή βλέπεις την οικογένειά σου, και έτσι σιγά σιγά αποκόπτεσαι από το εξωτερικό σου περιβάλλον και δεν αντέχει να σε βλέπει να έχεις στενές σχέσεις με άλλους, π.χ. οικογένεια και φίλους. Σε αποκόπτει. Σε αποκονώνει για να σε έχει εκείνα, σε απομίζα. Μάλιστα. Το 7ο χαρακτηριστικό είναι το παραμύθι στην αρχή της σχέσης και μετά κόλαση. Άρα η πρώτη συνάντηση με αυτόν το άτομο φαίνεται σαν παραμύθι, η αλική στη χώρα των θαυμάτων. Ζεις μαζί του ένα σύντομο χρονικό διάστημα, υπέροχα, εκεί που φαινόταν ότι σου δίνει όλα όσα περίμενες, και αυτό συμβαίνει πάντα στην αρχή της σχέσης. Αυτό είναι το modus operandi κάποιου ναρκισιστή. Και όταν αρχίζεις να μην του δίνεις αυτό που θέλει, η συμπεριφορά του απέναντί σου γίνεται όλο και πιο ψυχρή και βή. Άρα ο παράδεισος της αρχής σταδιακά μετατρέπεται σε κόλαση. Και θυμήθηκα το τραγούδι «Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση μαζί». Ξέρω, το τραγουδούσε. Και βασικά η σύντροφος δει ένα ζωντανό εφιάλτη. Άρα στην αρχή είναι ακριβά δώρα, ταξίδια, ραβασάκια, ποίηματα, ακριβά εστιατόρια. Μετά υποτίμηση, ψυχολογική κακοποίηση και πολλές φορές φυσική, σεξουαλική και οικονομική. Πάλι ξανά ακριβά δώρα που σου αρέσουν, ταξίδια, ραβασάκια, ποίηματα, ακριβά εστιατόρια. Και μετά μπορεί να σε βάζει εσένα να πληρώνεις τα δείπνα και τα δώρα και τα ταξίδια. Απλά να πω στις θεάτες και θεατές. Λάκι μου, δεν θα μπλέξεις με ενάρκη σου, εσύ θα σε προστατεύσουμε, μην ανησυχείς.
Λοιπόν, ο Λάκη είναι ψυχοεκπαιδευμένος, άρα δεν φοβάται. Ψυχοεκπαιδευόμενος, ακόμα είναι ψυχοεκπαιδευμένος. Ψυχοεκπαιδευόμενος, μάλιστα, ναι. Άρα απλά θέλω να πω κάτι στις φίλες και φίλους, δεν φταίνε, γιατί αυτά τα τοξικά όντα είναι δηλητηριώδη και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να εντοπίσει στην αρχή τις διεστραμμένες στρατηγικές τους για να ελέγξει πλήρως τη ζωή και την ψυχή του. Άρα μερικές φορές περνάς μια πρώτη περίοδο της σχέσης στην οποία όλα φαινόνται ρόδινα, ιδηλιακά και εντελώς κινηματογραφικά και μετά μια μέρα ξαφνικά ξυπνάς και είναι η κόλαση. Άρα έρχεται η αλλαγή, η μεταμόρφωση, η σκληρή έκπληξη της πραγματικής του ταυτότητα. Άρα από πεταλούδα ο ναρκισσιστής γίνεται μεταξοσκόλικας. Και αυτό γίνεται σταδιακά. Πάει προς τα πίσω δηλαδή, δεν πάει προς τα προς. Μάλιστα, μάλιστα. Από πεταλούδα, λέει ο Χάρης, τι ωραία που τα λες, ρε Χάρη. Λέει από πεταλούδα γίνεται μεταξοσκόλικας, όχι ο μεταξοσκόλικας πεταλούδα. Ναι. Άλλος σου δείχνει και άλλον έχεις μετά. Ναι. Μάλιστα. Και θα ήθελα να διαβάσω κάποια μαρτυρία κάποιας πελάτησσας μου, ανώνυμα, της οποίας της είχα πει ότι θα κάνουμε το vlog και επειδή πώς το λέμε, δουλεύουμε πάνω, είχε σύντροφο ναρκισσιστή. Λέει, στην αρχή ήταν όλα πολύ καλά, ήταν πολύ παρόν, περιποιητικός, αλλά και πολύ χτυτικός. Έπρεπε να τον επιβεβαιώνω και να του λέω συνέχεια ότι τον αγαπώ. Ήταν πολύ τρυφερός, έκανε πολλά πράγματα χωρίς να με ρωτήσει και με σύστησε πολύ γλύρω στον καλύτερο του φίλο. Επίσης, μου μιλούσε συνέχεια για το παρελθόν του, τις υποτιθέμενες ναρκισίστριες διεστραμμένες πρώην του, να κάνει προβολή, που τον κακοποίησαν με ξυλοδαρμούς, βρισχές, εξευτελισμούς, βιασμούς και εξαπατήσεις. Α, οι πρώην του γυναίκες βιάσαν τον. Ναι. Μάνα μου τον κακομοίρη. Ναι, ήταν... Να μην πω τη λέξη, την έγραψα. Σε έλεγε μπιπ, Μάλιστα, και έλεγαν ότι τον είχαν καταστρέψει και μετά από 3 μήνες όταν ήμουν στο σπίτι του κολλητού του για δείπνο μαζί του, ο κολλητός του μου έβαλε χέρι και με βίασε μπροστά του και αυτό συμμετείχε. Άρα εδώ μιλούμε για έναν διεστραμμένο ναρκισσιστή. Άσυμα, πολύ, πολύ. Μάλιστα. Ναι. Το χαρακτηριστικό 8, ο αυτοκράτορας με ναρκισσιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του σεξ μπορεί να πει στη σύντροφο του, δεν ξέρω, να το πω, Θέκλα, η πρώη μου ήταν τέλεια στο στοματικό, για παράδειγμα. Ναι. Μπορώ ναι. να πω, είναι πράγματα ναι, μπορείς να τα πεις. Η πρώτη, ξέρω εγώ, η πρώη μου έγλυφε τα πόδια μου και δεχόταν να τη μαστιγώνω, εσύ δεν μου κάνεις τα χατήρια. Ξέρω εγώ, η πρώη μου είχε τα πιο ωραία στήθη της Κύπρου, της Ευρώπης, της γης, του σύμπαντος. Και λέω και εγώ, τούτος τώρα είναι πολλά καλό στη γεωγραφία. Πάντως, όντως, τώρα κάθε και να σου λέει η πρώη μου ή ο πρώην μου είχε πολύ ωραίο το ένα, πολύ ωραίο το άλλο και ξέρω εγώ, είναι δείγμα ότι ο άνθρωπος είναι ενάρκιστος, όχι ότι ήταν η πρώην του ωραία και εσύ δεν είσαι ωραία. Μάλιστα. Και επίσης το κάνουν πολύ συχνά αυτό να φέρνουν τις πρώην τους στη συζήτηση προκειμένου να κάνουν την νη να νιώσει άβολα και να την μειώσουν και να την υποδουλώσουν. Ακριβώς. Λοιπόν, επίσης, αν ο αυτοκράτορας με ναρκισσιστικά στοιχεία είναι γυναίκα, ταπεινώνει τον άντρα, κάνοντας τον να νιώθει αδύναμος, όχι πολύ αρενοπός και ασήμαντος. Θα πω κάτι έτσι, ανώνυμα πάλι. Άτε, τέλειωνε το ψητό, να καεί. Έχω και άλλες δουλειές να κάνω. Τέλειωνε, εννοεί να εξπερματώσει. Και βασικά ο άντρας μετά δημιουργείται του άγχος απόδοσης, αναπτύσσει δυσκολία στη στήση και πρώην εξπερμάτωση μετά από αυτά τα ωραία, όμορφα λόγια που του έχει πει η αυτοκρατόρισσα σύντροφος του ναρκισσίστρη. Το χαρακτηριστικό 9 δημιουργούν ζήλιες. Είναι κάτι σαν βραζιλιάνικες σειρές που ο Χουάν Αντώνι Ροτρίγκες, Δε Κάρλος, Δε Πουέντες Γκονζάλες κάνει τη Ροζαλίντα να ζηλέψει για να την ελέγχει βασικά. Okay, τα ονόματα ξέρεις, ένα τρένο ονόμα μπορεί να βγαίνει έξω με τη σύντροφο του και να φλερτάρει με άλλες μπροστά της και μετά να τη βγάζει παρανοϊκή, τρελή, να τροφοδοτεί την ανασφάλεια της. Να τη λέει, ξέρω εγώ, είσαι τρελή. Αν είμαστε στο μεσαίο, να θα σε κάψω ζωντανή. Βρε τρελή, ζηλιαρόκατα, είσαι άρρωστη. Επίσης, έναν άλλο παράδειγμα.
μια άλλη μαρτυρία, ζήλευε και ήταν χτυτικός, δεν μπορούσα να μιλήσω σε άντρες. Γινόταν έξω φρενών όταν κάποιος μου έκανε σχόλια στο διαδικτύο και μου έλεγε πρέπει να μπλοκάρεις το άτομο. Αν μιλούσα σε ζευγάρι φίλων μας, ο σύντροφος μου φανταζόταν ότι ο άντρας του ζευγαριού ήθελε να κινηθεί μαζί μου, με ήθελε να σταματήσει να έχω σχέση με άντρες φίλους, επίσης με παιδικές φίλες, ήταν καχύποπτος ακόμα και με τον delivery της πίτσας. Μάλιστα. Και με ρωτούσαν επίσης για τους συναδέλφους, κυρίως άντρες. Και όταν πήγαινα σπίτι, μύριζε τα ρούχα μου για να βρει μυρωδιά αντρικού αρώματος. Α, καλά. Να γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και επίσης ρωτούσε ανθρώπους για να μάθει πληροφορίες για μένα. Έψαχνε το τηλέφωνο μου και με ρωτούσε πάρα πολλές φορές αν είμαι ειλικρινής μαζί του. Ειλικρινής. Και ήταν βασικά δεν είμαι ειλικρινής. Ναι, κάτι σαν ανακριτής. Κάτι σαν ανακριτής. Τώρα είσαι ειλικρινής. Φαίνονται μας αστεία. Φαίνονται μας αστεία. Αλλά άμα τα βιώνουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε, δεν τα συνειδητοποιούμε. Και επειδή είμαστε και απομονωμένοι και δεν τα λέμε και σε κανένα, καταλαβες, δεν το συνειδητοποιούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Χαρακτηριστικό 10, σε απειλούν ότι αν δεν φερθείς όπως αναμένεται ή δεν κάνεις αυτό που θέλουν, θα σε αφήσουν για κάποιον άλλη. Έτσι πουλάνε τον εαυτό τους πολλές φορές. Μπορούμε να φανταστούμε αν έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβο εγκατάληψης, που το ξέρει, είναι σαν να βάζει λάδι στη φωτιά. Και ας συνεχίσεις, ξέρω εγώ, μπορεί να πει θα σε αφήσω να πας στη μάνα σου. Το 11ο χαρακτηριστικό, αυτό είναι πάρα πολύ νομίζω συχνό, σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι άχρηστη, ότι δεν είσαι ικανή για τίποτα, ότι είσαι τυχερή που τους έχεις δίπλα σου για να οργανώνουν τα πάντα, να λύνουν τα προβλήματα σου, γιατί αν ήσουν μόνη σου θα ήταν καταστροφικό. Ναι, φαντάστηκες να σου χωρίς τον άρχη σου όμως δεν γιώνες. Συγγνώμη. Ναι. Πολλοί αυτοκράτορες με ναρκισιστικά στοιχεία επιλέγουν γυναίκες με εξαρτητική προσωπικότητα. Θα πούμε ότι είναι μια διαταραχή προσωπικότητα. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ πάλι χάλια το φαγητό. Σου είπα χίλιες φορές να σιδερώνεις καλύτερα τα πουκάμισα. Μου ρε αγάπη μου, ούφο, μια φόρμα δεν μπορείς να συμπληρώσεις. Μωράκι μου, είσαι τυφλή. Δεν καθάρισες καλά το αυτοκίνητο μέσα. Ας συνεχίσεις, θα το πάρω σε πλυντήριο αυτοκίνητο. Και η εξαρτητική προσωπικότητα έχει κάποια χαρακτηριστικά, γιατί κάποιος που έχει δυσκολία να παίρνει αποφάσεις χρειάζεται συμβουλές, διαβεβαιώσεις, έχει την ανάγκη να αναλαμβάνουν οι άλλοι την ευθύνη των σημαντικών τομεών της ζωής του, δυσκολία να διαφωνήσουν επειδή φοβούνται ότι θα χάσουν την υποστήριξη ή την έγκριση των άλλων, δυσκολία να αρχίσει καινούργια πράγματα μόνη της, περισσότερο λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην κρίση ή στις ικανότητες της, παρά από έλλειψη κινήτρου ή ενεργητικότητας. Κάνει υπερβολές προκειμένου να εξασφαλίσει τη φροντίδα και την υποστήριξη των άλλων. Αισθάνεται χάλια όταν είναι μόνη της, εξαιτίας του φόβου να φροντίσει τον εαυτό της. Αναζητά επειγόντως μια άλλη σχέση σαν πηγή φροντίδας και υποστήριξης όταν τελειώσει μια στενή σχέση. Και μια ρεαλιστική υπεραπασχόληση με φόβους ότι θα εγκαταληφθεί και θα αφαιθεί να φροντίζει τον εαυτό της. Αυτή ήταν η διαταραχή εξαρτητικής προσωπικότητας. Ή συνεξάρτηση, όπως λέμε. Μάλιστα, ναι. Χαρακτηριστικό 12, σου αφαιρούν την ελευθερία, ελέγχουν τα οικονομικά. Πολλοί θέλουν να σταματήσεις να δουλεύεις. Σου λένε πώς πρέπει να ντύνεσαι, με ποιον μπορείς να μιλήσεις, πού να πας, πότε κλπ. Στο τέλος ίσως καταλήξεις κλεισμένη στο σπίτι, νιώθοντας όλο και χειρότερα. Βασικά θέλουν μια σκλάβανη ζάουρα, μια μπόρνη, μια μάμα να τους υπηρετεί. Και ο αυτοκράτορας με ναρκισιστικά στοιχεία μπορεί να αγοράζει τα ρούχα σου από το διαδίκτυο, αυτή είναι πραγματική ιστορία, και να σου επιβάλλει να βάζεις το ίδιο άρωμα που έβαζε η μάνα του και επίσης να πλένεις το πρόσωπο σου με ροδόσταγμα κάθε πρωί όπως έκανε η γιαγιά του. Απαναία. Διαχειρίζονται όλα τα έσοδα και τα υλικά σου αγαθά για να μην έχεις τίποτα, για να τον χρειάζεσαι, να εξαρτάσαι από αυτόν απολύτως σε κάθε επίπεδο.
Και μπορεί να σου ζητήσει να του μεταβιβάσεις, ξέρω εγώ, την πρίκα, διαμέρισμα και εξοχικό στο βουνό, ή ξέρω εγώ, έχω ακούσει περιπτώσεις που ο μισθός πρέπει κάθε μήνα να μπαίνει στο λογαριασμό του, και μια μέρα τα παίζει όλα στον τζόγο, σε χωρίζει και βρίσκει άλλη να την εκμεταλλεύεται. Αυτά είναι θυμβέ. Οι άρχισοι έχουν πολύ συχνά εθισμούς με τον τζόγο, με το αλκοόλ, με το σεξ. Οι εθισμοί είναι πολύ συχνό στοιχείο στους ναρκισσούς. Ωραία. Λοιπόν, σε στρέφουν εναντίον και σε χωρίζουν από όλους όσους σε αγαπούν, από την οικογένεια σου, από τους πραγματικούς σου φίλους, βασικά από ποιον εντοπίζουν ως πιθανόν κίνδυνο απειλή. Γιατί τα αγαπημένα σου πρόσωπα μπορεί να ανακαλύψουν τις στρατηγικές του ναρκισιστή και θα προσπαθήσουν να σου ανοίξουν τα μάτια ώστε να τον αφήσεις. Άρα γίνεται ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Θα αρχίσει να σου λέει ότι αυτός ο φίλος σου ή το μέλος της οικογένειας έχει μια μανία μαζί μου, είναι κακόν άτομο, σε επηρεάζει άσχημα και αυτή από μόνος είναι σταδιακή, στο τέλος μένεις μόνη. Άρα αυτόν κάνουν οι στρατηγικοί τους. Θέλουν να βάλουν μακριά, πώς το λέμε, να απομακρύνουν όσους οι οποίοι θα σου ανοίξουν τα μάτια. Χαρακτηριστικό 15, συνήθως είναι άνθρωποι με σπουδές, καριέρες, chief executive officer, και έξω από την πόρτα κάποιος που δεν τους γνωρίζει από κοντά, δεν θα φανταζόταν ποτέ την αληθινή τους πραγματικότητα. Είναι φιλικοί, κοινωνικοί, εξυπηρετικοί, προσεκτικοί. Και βασικά είναι αυθεντικές ιδιοφύες της καθημερινής παράστασης θεάτρου. Είναι αληθινοί ηθοποιοί, ψηλού επίπεδου, ικανοί να εξαπατήσουν οποιοδήποτε πραγματικά, παίρνουν βραβείο Όσκαρ. Και κάποιος μπορεί να σου πει, μα είσαι σίγουρη ότι ο Γιώργος είναι έτσι? Δηλαδή είναι τόσο καλή ηθοποίη που δεν μπορείς να τους καταλάβεις. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Χαρακτηριστικό 16, στην παρουσία του λες συχνά ψέματα στους φίλους και οικογένεια. Και μπορεί να λες ψέματα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι να θέλεις να τον προστατεύσεις, να βρίσκεις δικαιολογίες, για να μην χρειάζεται να αποκαλύψεις την κακία του στα αγαπημένα σου πρόσωπα και συνήθως ρίχνεις το φταίξιμο σε σένα. Μαρία, δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε στο πάρτι γιατί είμαι άρρωστη. Ενώ η πραγματικότητα μπορεί να είναι ότι ο Νάρκισσος δεν ήθελε να πάει γιατί δεν χώνευε τη φίλη της. Αυτό είναι. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ντρέπεσαι που είσαι υποταγμένη σε αυτόν το άτομο. Άρα αντί να εξηγήσεις σε μια φίλη σου ότι δεν μπορείς να φύγεις από το σπίτι επειδή σου το απαγορεύει, μπορείς να πεις ότι είσαι άρρωστη ή ότι δεν έχω όρεξη ή οποιαδήποτε άλλη δικαιολογία. Χαρακτηριστικό 17, θα γίνεις το κέντρο βάρους της ζωής, θα γίνει το κέντρο βάρους της ζωής σου, γι' αυτό δεν θέλει να έχεις σχέσεις, απαιτεί να είσαι μαζί του 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα και θα χρησιμοποιήσει όλες τις στρατηγικές να το πετύχει. Είναι όπως έναν κακομαθημένο, θυμωμένο παιδάκι που θέλει τα πάντα, όπως έναν πεντάχρονο στο σούπερ μάρκετ, το οποίο η μαμά δεν του παίρνει σοκολάτα και στριγκλίζει. Το 18 είναι σε κρατά μακριά από τους φίλους και την οικογένεια. Είναι συνήθως για τον ναρκισιστή να προσπαθεί να δημιουργήσει κενό στην κοινωνική σου ζωή, επικρίνει εσένα και τους φίλους και μπορεί να σου πει δεν θέλουν το καλό σου, σε χειραγωγού, σε χρησιμοποιού. Και μπορεί να σε οθήσει να σταματήσεις να κάνεις παρέα με κάποιους φίλους και να κόψεις τις σχέσεις με την οικογένειά σου. Και τα αγαπημένα σου πρόσωπα μπορεί να σου λένε ότι ο ναρκισσιστής σε χειραγωγεί, αλλά ο ναρκισσιστής έχει ήδη πάει ένα βήμα μπροστά. Φρόντισε να σε προειδοποιήσει από πριν ότι τα αγαπημένα σου πρόσωπα σε χειραγωγούν. Άρα είναι πολύ χειριστικός. Έχει παρανοϊκές τάσεις. Φαντάζεται ότι ενεργείς με σκοπό να το βλάψεις ή να το θυμώσεις. Είναι πεπισμένος ότι ενεργείς ως εχθρός με τις τάσεις σου και τις στρατηγικές σου για να του χαλάσεις τη μέρα. Φυσικά αυτό είναι λάθος. Και οι παρανοϊκές του τάσεις δεν σχετίζονται μόνο με σένα, το θύμα, αλλά φαντάζεται επίσης ότι το περιβάλλον του θέλει το κακό του και πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό που φαντάζεται αντικατοπτρίζει την αλήθεια και νομίζει ότι είναι ομφαλός του κόσμου. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν δεν είσαι μαζί του, πρέπει να είσαι εχθρός του. Άρα, κατά συνέπεια, πρέπει να σε καταστρέψει. Εδώ νομίζω είναι σημαντικό να πούμε κάτι για την παρανοϊδή διαταραχή προσωπικότητας, η οποία έχει κάποια συμπτώματα χαρακτηριστικά.
Άρα συχνά τα άτομα αυτά δεν πιστεύουν ότι η συμπεριφορά τους δεν είναι φυσιολογική. Τους φαίνεται απολύτως λογικό σε έναν άτομο παρανοηδή διαταραχή προσωπικότητας να υποπτεύεται τους άλλους. Όμως όσοι βρίσκονται γύρω του θεωρούν ότι αυτή η δυσπιστία είναι αδικαιολόγητη και προσβλητική. Επίσης, το άτομο με αυτήν τη διαταραχή μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν εχθρικό ή επίμονο τρόπο, μπορεί να είναι σαρκαστικό, και επίσης αυτόν κάνει τους άλλους να φεύγουν από κοντά του, η οποία φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αρχικές του υποψίες. Κάποιον άλλων χαρακτηριστικών, κάποιος με παρανοηδή διαταραχή προσωπικότητας μπορεί να έχει και άλλες παθήσεις που τροφοδοτούν την εν λόγω διαταραχή, για παράδειγμα την κατάθλιψη, το άγχος, που επηρεάζουν τη διάθεση του ατόμου. Και οι εναλλαγές στη διάθεση καθιστούν έναν άτομο με παρανοϊδή διαταραχή προσωπικότητας πιο πιθανόν να αισθάνεται παρανοϊκό και απομονωμένο. Άρα, με λίγα πράγματα είναι ότι πιστεύουν ότι οι άλλοι έχουν κρυμμένα κίνητρα ή πρόκειται να τους βλάψουν, αφισβητούν την εμπιστοσύνη των άλλων, είναι υπερευαίσθητοι στην κριτική, δυσκολία να συνεργαστούν με τους άλλους, θυμώνουν ή γίνονται εχθρικοί γρήγορα, απομονώνονται κοινωνικά, εμπλέκονται σε καυγάδες. Δυσκολεύονται να δουν τα δικά τους προβλήματα και δυσκολεύονται να χαλαρώσουν. Το 20 είναι από τα πιο σημαντικά, νομίζω, είναι δεν έχει συνέστηση. Δηλαδή, η συνέστηση είναι η ικανότητα να αισθάνεται τα συναισθήματα των άλλων κάποιος, να μπω στα δικά σου τα παπούτσια. Μπορεί να σε βλέπει να υποφέρεις ή να κλαις, χωρίς να σε πάρει στην αγκαλιά του. Άρα, σύμφωνα με τον ίδιο, τα βάσανα σου τα άξιζες. Είναι σε θέση να κάνει τους άλλους δυστυχισμένους και πολύ συχνά με τοξικό χαμόγελο τύπου ψιψινέλ από τα στροφάκια. Λοιπόν, άρα εκείνες τις στιγμές μοιάζει με τον μπούλι του σχολείου. Τον Ντάι. Μάλιστα. Το 21 βασικά βλέπει τους άλλους ως χρήσιμα αντικείμενα. Τους χρησιμοποιεί για να πετύχει τους στόχους του και χτιμά έναν άνθρωπο ανάλογα με το τι του δίνει. Άρα, αν είσαι κακός σκλάβος, θα σε αντιμετωπίσει με βία και οργή. Αν αποφασίσει ότι είσαι καλός σκλάβος, θα έχεις καλή μεταχείριση, όπως τις φυλακές. Προσοχή, μπορεί να είναι πολύ πολύ απαιτητικός. Χαρακτηριστικό 22, δεν έχει τη δική του προσωπικότητα. Ο ναρκισσιστής αλλάζει πρόσωπο ανάλογα με το συνομιλητή του, στον οποίο απευθύνεται. Είναι πραγματικός χαμελέοντας. Μπορεί να σε προσβάλλει, να σου φωνάξει, να σου συμπεριφερθεί σαν κάποιον άρρωστο σε ορισμένα άτομα ή μπορεί να δείξει το πρόσωπο του σούπερ ήρωα, του σωσία, ότι βοηθά μια χείρα, το ορφανό μπροστά σε άλλους. Άρα βασικά υιοθετεί το ρόλο που του ταιριάζει για να έχει την προσοχή του συνομιλητή του, γιατί στο τέλος ο στόχος του είναι να βαμπυρίσει την ενέργεια σου. Υπάρχει αυτή η λέξη, βαμπυρίσει. Βαμπυρίσει, δηλαδή, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο, είναι αυτό που τρελαίνονται τα θύματα, αποκαλύπτει το αληθινό του πρόσωπο μόνο στο θύμα του. Άρα ο ναρκισσιστής δεν γνωρίζει το αληθινό του πρόσωπο, δεν έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει αυτό που είναι, ψεύτης, χειριστικός, βίος, προσβλητικός κτλ. Δεν έχει αυτογνωσία, φοβάται τον εαυτό του, θεωρεί τον εαυτό του ως εχθρό. Ωστόσο, θα δείξει μόνο το βίο και αυταρχικό του πρόσωπο στο θύμα του και θα καταχραστεί την εξουσία του. Χαρακτηριστικό 24, προσπαθεί να σε κάνει συνένοχο. Άρα, ο ναρκισσιστής επιθυμεί να κάνει το θύμα του προέκταση του εαυτού του. Αυτό το φαινόμενο είναι αρκετά περίεργο, αλλά λειτουργεί όπως ο βρικόλακας που δαγκώνει το θύμα του στο λαιμό. Γι' αυτό είναι πιθανό να μετατραπεί σε βαμπύρ, βρικόλακα. Και θέλει να βλέπεις τους άλλους με τον ίδιο τρόπο που τους βλέπει ο ίδιος. Βασικά σου κάνει brainwash, πλύσει ένα εγκεφάλι. Δίνει υποσχέσεις, αλλά δεν τις στηρεί ποτέ. Άρα δεν θα διστάσει να σου υποσχεθεί πράγματα που δεν είναι ικανός να τα κρατήσει. Και βασικά ακολουθεί το future faking, Χάρη. Αυτό είναι το future faking. Μάλιστα. Δίνει συνεχώς υποσχέσεις για το μέλλον που ξέρω ότι θα τις κάνει, αλλά τις δίνει για να σε κρατάει εκεί. Ακριβώς. Ή μπορεί να σου πει δεν θα σου ξαναθυμώσω, αλλά πάντα θα βρει μια δικαιολογία, δηλαδή το άξιζες, ξέρω εγώ, γι' αυτόν το έκανα. Χαρακτηριστικό 26, γενικά δεν νοιάζεται για την ικανοποίηση σου στο σεξ,
Δηλαδή, γενικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ισοδύναμες σχέσεις. Επίσης, πολλοί έχουν μια σεξουαλικότητα με βάση κυρίαρχες σχέσεις, αφέντη, δούλου, υποταγής κυριαρχίας ή ακόμα μια νοσηρήνη και ξεφτυλιστική σεξουαλικότητα. Χαρακτηριστικό 27. Φαίνεται γλυκός και εξυπηρετικός με την πρώτη ματιά. Και η πρώτη εντύπωση που δίνει είναι αυτή, ότι είναι κάποιος γλυκός, εξυπηρετικός, πολυμαθής, καλλιεργημένος, λάμπου βασικά. Και πώς να πιστέψει κάποιος ότι αυτός ο πρίγκιπας μπορεί να ασκήσει ψυχολογική βία σε εσάς. Αυτός που είναι τόσο τέλειος, τόσο καλαμορφωμένος, και, αλλά όσο πιο περισσότερο τον συναντά κανείς, τόσο περισσότερο τον απεχθάνεται. Χαρακτηριστικό 28 μπορεί να έχει κρίσεις οργής ή καταστροφικού θυμού, δηλαδή να σπάζει πράγματα και μπορεί να αλλάξει η συναισθηματική του κατάσταση, μπορεί να είναι χαρούμενος και ξαφνικά σε κλάσματα δευτερολέπτου να είναι εξοργισμένος. Άρα όσο πιο πολύ θυμώνει, το θύμα φοβάται, άρα υπάρχουν πιο πολλές περιπτώσεις να παραδοθεί. Επέχει δηλαδή το τέριν του με το θυμό του. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι ένα εργαλείο χειριστικότητας ο θυμός. Χαρακτηριστικό 29 σε τρομάζει, δηλαδή εμπνέει φόβο. Άρα προσέχεις μήπως κάνω κάτι που θα το θυμώσω. Άρα το θύμα προσπαθεί να είναι άψογη. Και αυτό φαντάζομαι είναι πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος για το θύμα. Χαρακτηριστικό 30 έχει μια μαγνητική έλξη που μπορεί να δημιουργήσει τάση για υποταγή. Χαρακτηριστικό 31 μπορεί να λέει ψέματα για σένα. Άρα μπορεί να πει ψέματα για σένα για να δείξει στους άλλους ότι είναι αυτός το θύμα. Δηλαδή είναι συνηθισμένο αυτό για έναν άτομο με κακή προσωπικότητα, δηλαδή έναν παλιό χαρακτήρα. Και μπορεί να πει για παράδειγμα στους συγγενείς σου ότι η σύζυγός μου με χτύπησε, με χαστούκησε για να τον λυπηθώ. Δηλαδή μπορεί να πει ψέματα. Χαρακτηριστικό 32 δεν έχεις χρόνο για σένα. Γιατί ο ναρκισσιστής αναζητά συνεχώς την προσοχή σου, άρα σου ζητά να τον κοιτάξεις, να σου κάνει ερωτήσεις, ζητά τη γνώμη σου για τα project του, δεν σε αφήνει ήσυχη. Βασικά η σχέση κινείται μόνο γύρω του, είναι εγωκεντρικός και άλλες φορές μπορεί να στέλνει συνέχεια μηνύματα, ανεπιθύμητα μηνύματα, προκειμένου να απαντήσεις για να σε ελέξει και άλλες φορές μπορεί να σου καθορίσει ώρες που μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του. Χαρακτηριστικό 33 ερμηνεύει τα πάντα, δηλαδή ό,τι κάνεις, ό,τι πεις θα το ερμηνεύσει και συγχύζεται ποιον είναι πραγματικό, ποιον δεν είναι πραγματικό. Χαρακτηριστικό 34 χρειάζεται να εξοντώνει τους άλλους όπως το κατσαριδοκτόνο για να νιώσει ότι υπάρχει αδρεναλίνη. Δεν πιστεύει σε ισονίμες κοινωνικές σχέσεις, επομένως δεν θα διστάσει να εκτοξεύσει δηλητήριο, π.χ. εξευτελιστικά λόγια προς τα θύματα του. Και αναγνωρίζει τον νόμο του ισχυρότερου και προσπαθεί να τον εφαρμόσει στην εργασία, οικογένεια και φίλους. Χαρακτηριστικό 35 σε προσβάλλει, βασικά κάνει πρόβολες. Είναι πολύ συνηθές για έναν ναρκισσιστή να αποκαλεί το θύμα του διεστραμμένη ναρκισσίστρια, χειριστική κλπ. Μάλιστα. Ναι. Τα δικά μας του γειτόνου μας που λέμε. Μάλιστα. Είπε ο γάδαρος του κοκκουφού. Του πετεινού κεφάλαια. Ναι, νομίζω αυτό. Αλλά αρνείται αυτόν τον άτομο να δει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του και σε κατηγορεί για τα προβλήματα του, γιατί δεν παίρνει ευθύνη. Χαρακτηριστικό 36 ερμηνεύει την καλοσύνη σου ως αδυναμία. Αυτός έχει την πεποίθηση ότι είτε θα φας, είτε τρώγεσαι. Κάλλιο να κλαίει η μάνα σου παρά η δική μου. Άρα η συμπεριφορά του δεν είναι καλοπροαίρετη, ωστόσο μπορεί να είναι ευγενικός για να πάρει αυτό που θέλει. Χαρακτηριστικών 37 μπορεί να σου πει ψέματα κοιτάζοντας σε στα μάτια. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να αρνηθεί ότι έχει διαπράξει κάτι που έγινε μπροστά στα μάτια σου πίσω από κλειστές πόρτες. Μπορεί να τον πιάσει στα πράθα με την κουμπάρα και αυτός να σου πει δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και ένα gaslighting, δηλαδή να σε βγάλει τρελή. Χαρακτηριστικό 38 είναι τόσο κακός που σου βγάζει ό,τι κακό υπάρχει μέσα σου. Δηλαδή αυτόν το άτομο συμπεριφέρεται με ασέβεια, είναι περιφρονητικός, αγγίζει ό,τι πιο ευαίσθητο μέσα σου για να σε εκμεταλλευτεί και να σε πληγώσει. Για παράδειγμα μπορεί να του εκμυστηρευτείς τη δύσκολη σου παιδική ηλικία και όταν μαλώσετε να χρησιμοποιήσει εναντίον σου αυτά που μοιράστηκες μαζί του.
Άρα είναι, ακούει βασικά, παίρνει πληροφορίες, τις οποίες τις χρησιμοποιεί εναντίον σου όταν χρειαστεί. Χαρακτηριστικό 39, stonewalling. Στα ελληνικά πώς είναι, είναι το... Είναι όταν τιμωρία της σιωπής. Μάλιστα. Άρα εδώ αρνούμε να συζητήσω το πρόβλημα ή δεν θέλω να συζητήσω το θέμα. Silent treatment. Δεν είναι το ίδιο χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ, είναι πολύ διαφορετικό. Άρα κάνει το θύμα να αμφιβάλλει με τον εαυτό του. Αν υπάρχει φόβος εγκατάλειψης, μπορείτε να φανταστείτε πώς νιώθει το θύμα. Άρα το stonewalling είναι ένα είδος εγκατάλειψης, η σιωπή δηλητηριάζει το θύμα. Και το stonewalling είναι ο βασιλιάς της χειριστικότητας του ναρκή σου. Νιώθει άβολα, μπλοκάρει βασικά τη σχέση. Είναι σαν να βάζει πέτρες στο ποταμάκι, το νερό δεν κυλά. Και η παθητική επιθετικότητα συγχύζει το θύμα. Αβεβαιότητα. Και ο ναρκισσιστής παίρνει τα πάντα προσωπικά. Για παράδειγμα, ο ναρκισσιστής μπορεί να πει στην κόρη του: πες τη μάμα ότι θέλω να με πάρει στο μηχανικό να πάρω το αυτοκίνητο, ενώ η σύζυγος του είναι στο ίδιο δωμάτιο. Μάλιστα. Δηλαδή, μιλά στην ίδια, μιλά στο παιδί για να το μεταφέρει. Μάλιστα. Άρα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Τι με νοιάζει πώς νιώθει ο άλλος, αντί να σκεφτεί ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, τι να κάνω. Και βασικά κάποιος μπορεί να αναρωτιέσαι, η μηδέν επαφή είναι stonewalling? Όχι. Αυτό σημαίνει ότι τέλειωσες. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ως εδώ. Τον grey rock, τον γκρίζος βράχος, το έχουμε πει τον γκρίζος βράχος σε vlog πρόσφατα. Στον γκρίζο βράχο, επειδή επεξηγήσω ότι τέρμα, τελείωσε, δεν θέλω να είμαστε πλέον μαζί και το δείχνεις εφαρμόζοντας την τεχνική του γκρίζου βράχου, δεν είναι τιμωρία της σιωπής. Ενώ ο ναρκισσιστής που κάνει τιμωρία της σιωπής είναι να σε κάνει να τρέξεις ξοπίσω του. Ενώ εμείς κάνουμε τον γκρίζο βράχο και να μην ασχολούνται μαζί μας πλέον και να τελειώσει αυτή η παράνοια, θα έλεγα, χάρη. Παράνοια. Ακριβώς. Χαρακτηριστικό 40, σου κάνει ερωτήσεις, αλλά δεν ακούει τις απαντήσεις σου. Άρα, επίσης, μπορεί να σε διακόψει στη μέση μιας πρότασης όταν το απαντάς. Και θα προχωρήσει σε άλλο θέμα συζήτηση, βασικά από τον κόκορα στο γαϊδαρο. Χαρακτηριστικό 41, όταν αρχίσει έναν καυγά, μια διαφωνία, ήδη έχει αποφασίσει. Ήδη έχει αποφασίσει ότι τίποτα δεν μπορεί να τον κάνει να αλλάξει γνώμη, έχει πείσμα. Και βασικά, όποια και αν είναι η απάντηση που του δίνεις, θα σε κατηγορήσει και θα θυμώσει. Και αυτό είναι αρκετά τραυματικό για το θύμα του, γιατί δεν βλέπει θετική διέξοδο από την κατάσταση. Χαρακτηριστικό 42, δεν αντέχει να ζει ειρηνικά, δεν του αρέσει να ζει στην ηρεμία και την καλοσύνη. Χρειάζεται σύγκρουση για να αισθάνεται ότι υπάρχει και ότι χρησιμοποιεί το θύμα του ως αντίπαλο για να πολεμήσει. Άρα το θύμα είναι εντελώς ανίκανο να παραμείνει ήρεμο και να απολαύσει τις χαρούμενες στιγμές. Χαρακτηριστικό 43, μιλά υπερβολικά, δεν σε αφήνει να μιλήσεις, μονοπολεί τις συζητήσεις. Παράδειγμα, μπορεί να πάτε σε δείπνο, να μιλά 2-3 ώρες για την προαγωγή του, για το πόσο καλός είναι στο κολύμπι, για το πόσο κομμενιάρης ήταν στο πανεπιστήμιο, μπροστά στη γυναίκα του τώρα, για το μειώδες κορμί του κλπ. Και μιλάει βασικά για να πάρει την προσοχή και επιμένει οι αυλικοί του να εκπληρώσουν το καθήκον τους ακούοντας το. Διψά βασικά για προσοχή. Και αν τολμήσεις να μιλήσεις ή τον αγνοήσεις, θα την πληρώσεις. Έχει διάρρεια, όπως λέγω, λόγου, διάβγεια, εγώ είπα διάρρεια λόγου, και εσύ πρέπει να τον ανεχτείς και περιέργως δεν κουράζεται να ακούει τη φωνή. Πάντα έχει το πάνω χέρι στη συζήτηση και αυτόν κουράζει. Χαρακτηριστικό 24, νιώθεις άδεια. Δηλαδή μετά από κάθε επαφή με τον ναρκισσιστή σύντροφο, νιώθεις εξαντλημένη, θυμωμένη μαζί σου, μαζί του και με τον εαυτό σου. Πρόβλημα να ηρεμήσεις, να συγκεντρωθείς και επίσης μπορεί να τον μισείς. Και το τελευταίο, σε εκβιάζει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν δεν το κάνεις αυτό, θα βρω άλλη. Άρα χρησιμοποιεί το αντάλλαγμα, λες και είσαι έπιπλο για να σε κρατάει και αυτή η στρατηγική δουλεύει πάρα πολύ καλά. Άρα, αν εσύ βρίσκεσαι κάτω από την επιρροή της ναρκισσιστίτιδας, μπορεί να μην το πάρεις χαπάρι. Ο εκβιασμός είναι τοξικός. Μάλιστα. Μας έχεις δώσει 45 χαρακτηριστικά, χάρη. Παναγία μου. Εγώ λέω αυτά τα 45 χαρακτηριστικά, τους τίτλους τους, να τους βάλω στην περιγραφή του βίντεο. Okay, ωραία. Σί. Μάλιστα. Εγώ θέλω να βάλω όλο το PowerPoint στην ιστοσελίδα. Ναι.
Εντάξει, είναι οκ, okay, νομίζω είναι. Τέλειο, ρε, να το βάλω στη στο σελίδα μου, μόνο ωραίο. Δεν έγινε, νομίζω είναι ένα βοηθητικό για τα... Ένα βοηθητικό, είναι τέλειο χάρη. Να γλιτώσουν, να γλιτώσουν. Ναι, ναι ή να το κάνω σαν βίντεο. Έχεσαι. Έτσι, είναι οκ, okay. Νομίζω έτσι, όπως ωραία. Είναι. Ωραία, όπως είναι να βάλω στη στο σελίδα μου, ναι. Ναι. Λοιπόν, κάποια από τα σχόλια που χρησιμοποιούν. Δεν θα βγεις με αυτήν τη φούστα, σωστά. Αυτά είναι πράγματα που τα έχω ακούσει από άτομα που συνεργάζονται στο γραφείο, ανώνυμα βέβαια. Μα πού θα πας με αυτά τα ρούχα, βγάλτα, τι θα σκεφτούν οι άλλοι για σένα. Μα θα πας με αυτά τα ρούχα για καφέ, θα έπρεπε να δημιουργήσεις το κλαπ των ασχημόφατσων. Α, καλά. Ασχήμη φάτσα. Αυτά. Ναι. Λοιπόν, αγάπη μου, καλύτερα μην πεις τίποτα στη συνάντηση με την τράπεζα. Άσε με να μιλήσω, δεν θέλω να τα κάνεις θάλασσα πάλι. Τι ανόητη και ηλίθια που είσαι πραγματικά. Κοίτα ρε τον ούφο, δεν το ξέρει ούτε αυτόν. Τι θα έκαμε χωρίς εμένα. Ξέρεις πόσο τυχερή είσαι που με βρήκες. Μπροστά σε φίλους. Μίλησες με τη μητέρα σου και τι αρλούμπες σου έχει πει για μένα. Δεν μου αρέσει που της μιλάς τόσο πολύ. Α. Σου κάνει πλήση εγκεφάλου για μένα. Δεν ντρέπεται τόσο χρονό γυναίκα. Ή κοίτα, από τώρα και στο εξής, εγώ θα διαχειρίζομαι τα οικονομικά. Αν θες λεφτά για να αγοράσεις κάτι, θα μου ζητάς λεφτά. Οκ. Okay. Υπόγραψε την εξουσιοδότηση. Έτσι δίνεις άδεια στην τράπεζα, ώστε σε περίπτωση προβλημάτων με το δάνειο που υπόγραψες εσύ, να με καλέσουν απευθείας, αφού δεν καταλαβαίνεις τίποτα από όλα αυτά. Έτσι θα προχωρήσει το θέμα και θα το διαχειριστώ. Άρα εδώ μιλάμε για γυναίκα που υπόγραψε το δάνειο, ενώ το σπίτι είναι πάνω στον άντρα. Λοιπόν, με φίλους. Όχι γλυκά μου, αυτό που εννοεί, γλυκιά μου, αυτό που εννοεί ο Γιώργος είναι τα, η αγαπουλίνα μου, η αχάπαρη, χαχαχα. Τώρα πρέπει να βγεις και πού θα πας μαζί της. Πάει σπίτι, μπορώ να ξέρω τι κάνεις όλη μέρα. Το σπίτι είναι βρώμικο, τα ρούχα μου δεν τα πλένεις. Και το κερασάκι στην τούρτα, το χάλι φαγητό, περιμένεις να το φάω. Ούτε ο σκύλος δεν το τρώει. Τι συμβαίνει μαζί σου, εγώ εδώ σκοτώνομαι για να δουλέψω και εσύ κάθεσαι και ταξίνεις. Ή άλλο, πώς είναι η αδερφή σου, δεν βρήκε έναν άντρα, αλλά ποιος θα την κοιτάξει τη φάλαινα και αρχίζει να μιλά ειρωνικά. Άρα, εδώ από το βάλτο, βάλτο από την πασαρέλα στο βάλτο, βάλτο γιατί βουλιάζει σιγά σιγά σε αυτήν τη σχέση και μετά σου δίνει χρυσό μετάλλιο. Άρα μπορεί να σου πει μετά, μην τολμήσεις ποτέ να με αφήσεις, σε παρακαλώ χωρίς εσένα, δεν ξέρω τι θα έκανα. Ή ξέρω να σου πει, είσαι το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Ή έχω μάτια μόνο για σένα. Δεν μπορείς να το δεις. Ή θέλω να σας συστήσω τη Μαρία, ότι πιο όμορφο έχει δημιουργήσει το σύμπαν. Άρα από το βάλτο, σε ξαναβάζει στην πασαρέλα, μετά από μια ισχυρή δόση τοξικότητας, overdose, που σας έχει καταστρέψει εντελώς, αλλάζουν. Άρα ξέρει τι σου αρέσει, είχε έναν ταξίδι, έναν κόσμημα, ένα δείπνο, μια τσάντα. Ξέρουν πολύ καλά πώς να σας βοηθήσουν, ξανά σε ένα λεπτό. Το αποτέλεσμα, συγχύζεσαι. Άρα, σου δίνω ψίχουλα αγάπης για να σε κρατήσω εδώ, βασικά, αλλά και για να σε ελέγξω. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ναρκισιστή, εντάξει, δεν είναι στον DSM, αλλά είναι από την εμπειρία μου. Υπάρχουν οι soft, οι light, μαλακοί, που εδώ μπορεί να είναι απλά ψυχολογική κακοποίηση. Απλά, το οποίο δεν είναι απλό όμως. Δεν είναι απλό, ναι, αυτό που εννοώ. Είναι η αθέατη κακοποίηση, ίσως είναι και πιο επικίνδυνη από τη θεατή, γιατί δεν την καταλαβαίνουμε εύκολα. Μάλιστα. Και η heart, η σκληρή, η οποία είναι, υπάρχει εδώ και φυσική, δηλαδή βία, φυσική βία, σεξουαλική βία, οικονομική βία. Άρα δεν είναι, έχει, πώς το λέμε, διαβαθμίσεις από soft μέχρι heart. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Λοιπόν, τώρα να δούμε τα αίτια. Γιατί είναι έτσι οι αυτοκράτορες συντρόφοι με ναρκισιστικά στοιχεία, γιατί συμπεριφέρονται έτσι στους άλλους, τι τους έκανε να είναι έτσι. Λοιπόν, αν και η αιτία της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας δεν είναι γνωστή, ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι βιολογικοί παράγοντες, τα στυλ γονικής συμπεριφοράς, δηλαδή π.χ. πώς ήταν οι γονείς, πώς συμπεριφέρονταν στο παιδί ναρκισσών, αν ήταν υπερπροστατευτικοί ή παραμελούσαν. Μπορεί να έχουν αντίκτυπο. Επίσης, η νευροβιολογία μπορεί να παίξουν ρόλο στην ανάπτυξη της ναρκισιστικής διαταραχής προσωπικότητας και να πούμε ότι ο ναρκισισμός είναι ένας τύπος προσωπικότητας που χτίζεται από την παιδική ηλικία και είναι
αποτέλεσμα της ανάμειξης ορισμένων χαρακτηριστικών, όπως έχω πει γενετικά χαρακτηριστικά, που συνδέονται με ορισμένες εμπειρίες στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, παράγοντες όπως συναισθηματική έλλειψη, συνεχής περιφρόνηση, ταπείνωση, αποδοκιμασία και επίσης υπερεκτίμηση μπορεί να οδηγήσει το παιδί να δημιουργήσει ναρκισσιστική προσωπικότητα ξεκινώντας από την εφηβεία. Και η αλήθεια να λέγεται είναι ότι η παιδική ηλικία μας σημαδεύει όλους και μας διαμορφώνει. Είναι όπως έχουμε ένα λογισμικό στο οποίο προγραμματιζόμαστε με βάση π.χ. τι μας διδάσκουν οι γονείς, οι άλλα στενά άτομα, τον τρόπο που μας συμπεριφέρονται και τι μας κάνουν να νιώθουμε. Άρα κάθε εμπειρία, κάθε συναίσθημα διαμορφώνει τον άνθρωπο που θα γίνουμε αύριο και αν υπάρχουν πληγές που μένουν μέσα μας, χωρίς να επουλωθούν, μπορούν να ρυθμίσουν τα πάντα. Άρα μια τοξική παιδική ηλικία είναι καθοριστική. Και αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι έζησαν άσχημα παιδικά χρόνια με τοξικούς γονείς ή τοξικές καταστάσεις θα έχουν στο μέλλον ναρκισσιστικό προφίλ ή ψυχολογικά προβλήματα. Εδώ είναι και το γενετικό κομμάτι του καθενός και την ικανότητα του να έχει έμφυτη ανθεκτικότητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα θα βρούμε τη συνταγή πώς να δημιουργήσουμε έναν ναρκισσιστή. Άρα το πρώτο υλικό είναι παιδιά που έχουν υποστεί βάναυση κακοποίηση. Θύματα σεξουαλικής, σωματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης, μεταχείριση, κακή μεταχείριση, περιφρόνηση, εξευτελισμός ή ταπείνωση. Και υπάρχουν στιγμές που είναι καθοριστικές στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου και αν αυτές οι στιγμές καταστραφούν σε αυτόν τον στάδιο, οι συνέπειες μπορεί να μην είναι ανατρέψιμες. Επίσης, παιδιά που έχουν βιώσει σκηνές βίας στο περιβάλλον τους, είτε μεταξύ γονιών είτε με άλλα πρόσωπα επηρεάζονται, γιατί για τη σωστή ανάπτυξη το παιδί χρειάζεται να δημιουργήσει μια ασφαλή προσκόλληση. Άρα, οι εμπειρίες που μπορούν να μας βλάψουν περισσότερο και να μας κάνουν να εξελιχθούμε με ναρκισσιστική προσωπικότητα είναι συνήθως οι ακόλουθες. Είναι η βάναυση κακοποίηση, θύματα σεξουαλικής, σωματικής, ψυχολογικής κακοποίησης, περιφρόνηση, ταπείνωση, εξευτελισμός. Άρα, αν μεγαλώσουν νιώθοντας ότι το περιβάλλον τους είναι έναν εχθρικό μέρος, επικίνδυνο μέρος, γεμάτων κινδύνους, απειλές και κακό, θα τους εμποδίσει να αναπτυχθούν και την ικανότητα τους να δημιουργήσουν μια υγιή και ασφαλή προσκόλληση που θα τους επιτρέψει για να δημιουργήσουν λειτουργικές σχέσεις. Άρα τι κάνουν για να επιβιώσει σε αυτόν τον σκοτεινό, διαβολικό περιβάλλον ο μικρός αυτοκράτορας, μαθαίνει να είναι χειριστικός, βίαιος, να κάνει καταχρήσεις και να είναι πονηρός για να αποφύγει τη ζημιά από τους άλλους. Στα κυπριακά, κάλλιο να κλαίει η μάνα σου παρά η δική μου. Λοιπόν, το δεύτερο υλικό, μια άλλη έτσι υπόθεση, παιδιά που είχαν υπερπροστατευθεί υπερβολικά. Άρα υπάρχουν γονείς που δίνουν στα παιδιά τους ό,τι τους ζητήσουν, που τους κολακεύουν συνεχώς, κάνοντας τους να νιώθουν ότι είναι καλύτεροι, ανώτεροι από τους άλλους, ότι τους αξίζουν περισσότερα από τους άλλους ανθρώπους και οι γονείς δεν τους καλλιέργησαν τις αξίες σεβασμού, καλοσύνης, συμπόνιας, και ενσυναισθήσεις και ισότιμο σχέση. Άρα έχουν έναν μη υγιή εγωισμό, μη υγιή ναρκισισμό, γιατί υπάρχει και ο υγιής ναρκισισμός, που όλοι το χρειαζόμαστε, και ο παθολογικός, που κάνει αυτά τα παιδιά να καταλήγουν να μην μπορούν να δουν πέρα από τον εαυτό τους. Και δεν νοιάζονται καθόλου για τους άλλους και τις ανάγκες τους και μεγαλώνουν πιστεύοντας ότι είναι οι καλύτεροι, πιο ικανοί, πιο ελκυστικοί, πιο έξυπνοι, πιο άξιοι και έτσι περιφρονούν και υποτιμούν τους άλλους. Και αν επιπλέον αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει σε έναν περιβάλλον που υπάρχει μεγάλος υλικός πλούτος, δηλαδή είναι από πλούσιες οικογένειες, τον οποίο δεν βλέπουν κανέναν εμπόδιο να πάρουν αυτό που θέλουν και δεν έχουν μάθει ότι μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε, αλλά νιώθουν ότι όλος ο κόσμος είναι στα πόδια τους, δεν θα έχουν καμιά ικανότητα διαχείρισης της απογοήτευσης, της ματέωσης, απροσδόκητων αναποδιών, όταν οι άλλοι αρνούνται να τους δώσουν τι θέλουν κλπ. Κλπ. Και μετά θα θυμώσουν. Λοιπόν, εδώ νομίζω είναι σημαντικό να επισημάνουμε κάτι. Αν έχουμε ζήσει ή μεγαλώσει σε έναν τέτοιο περιβάλλον, δεν σημαίνει ότι έχουμε έναν προφίλ ναρκισσιστή. Γιατί υπάρχουν πολλοί άριθμες περιπτώσεις, τις οποίες αποδεικνύεται ότι και αν έχουν βιώσει δύσκολες εμπειρίες στην παιδική ηλικία, μπορεί να μην αναπτύξουν αυτήν την προσωπικότητα, αλλά αντίθετα να διατηρούν πλήρη ψυχική και συναισθηματική υγεία. Δεν έχει σημασία όμως ο λόγος. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε εμείς την ψυχική μας ηρεμία, αν μπλέξουμε με αυτοκράτορα, με ναρκισσιστικά στοιχεία
Και αυτό νομίζω πρέπει να το πω χίλιες φορές. Ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ δεν πρέπει να ανεχόμαστε ούτε να επιτρέπουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Και φαίνεται ότι οι ναρκισιστές μετανοούν, ότι κλαίνε, ότι τραβούν τα μαλλιά τους, ενώ είναι μια οφθαλμαπάτη. Είναι μια ψευδαίσθηση. Και δεν πρέπει, το γράφω με τεράστια γράμματα, δεν πρέπει ποτέ να είμαστε δίπλα σε κάποιον με αυτόν το προφίλ. Και για να πω κάτι, με την ψυχοθεραπεία δύσκολα οι ναρκισιστές για να ζητούν ψυχολογική υποστήριξη και τις περισσότερες φορές αρνούνται την πάθησή τους και η θεραπεία πραγματοποιείται με ψυχοθεραπεία. Πώς το λέμε, πολλές φορές μπορεί να ζητήσουν βοήθεια όταν έχουν κατάθλιψη, για παράδειγμα, αλλά πάντα φταίνε οι άλλοι. Πάντα φταίνε οι άλλοι. Οι άλλοι φταίνε αυτοί. Μάλιστα. Τώρα το επόμενο ερώτηση είναι, αλλάζουν? Δηλαδή μπορεί να αρχίσει? Όχι! Ένα τεράστιο όχι, όπως του μεταξά. Και, μα ποτέ? Και η απάντηση εξακολουθεί. Ποτέ, τον ποτόν. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και η ερώτηση είναι, γιατί ένας ναρκισσός δεν αλλάζει, ούτε θα αλλάξει ποτέ? Γιατί λόγω της διαταραχής που υποφέρει είναι ανίκανος να δεχτεί τα δικά του λάθη, να αναγνωρίσει πόσο βλαβερός είναι ο τρόπος που μεταχειρίζεται τους άλλους και το γεγονός ότι καταστρέφει τους άλλους. Άρα έχει πάντα τη δική του εκδοχή των γεγονότων, των πραγμάτων. Δεν έχει τη δυνατότητα να αφισβητήσει τον εαυτό του, να κάνει ενδοσκόπηση, να αναλύσει τον εαυτό του για να προσπαθήσει να βελτιωθεί, γιατί είναι τέλειος. Και αν και μερικές φορές ο ναρκισσιστής λέει το αντίθετο, δεν νιώθει ότι πρέπει να βελτιωθεί σε κάτι, αφού είναι τέλειος, και κανένας ψυχολόγος δεν έχει τίποτα να μου προσφέρει, για παράδειγμα. Άρα θα πάει στο ψυχολόγο, επιδεικνύοντας την ευφυΐα του, την ικανότητα του να κατανοεί τον ανθρώπινο. Ας πούμε κιόλας, εγώ θα μπορώ να τρελάνω όλους τους ψυχολόγους, μπορώ να σας κάνω να ασκήσετε τα πτυχία σας, κλασικές ατάκες ναρκισσιστή. Ακριβώς. Και επίσης, ο μόνος λόγος, κάποιοι λόγοι είναι μπορεί να έρθει στη συνεδρία επειδή η σύντροφος του είναι αποφασισμένη να εγκαταλείψει τη σχέση, αλλά πάλι είναι από εγωισμό. Και είναι, νομίζω, πολλοί ναρκισσιστές τώρα θα βλέπουν αυτόν τον vlog που κάναμε. Και εγώ σκεφτόμαι, Χριστό και Παναγία μου, μα έχει έτσι ανθρώπους. Να τους κάψει ο Θεός. Δηλαδή, είναι εντελώς, πώς το λέμε, σε άρνηση. Ναι. Τώρα να δούμε το τέλειο ιδανικό θύμα για τον ναρκισσιστή. Θα δούμε ποιο είναι το προφίλ το θύμα του. Λοιπόν, να πούμε ότι αν έναν άτομο του λείπει η ενσυναίσθηση, δεν είναι συμπονετικός και δεν σκέφτεται ποτέ τους άλλους, μάλλον δεν θα προσβληθεί ποτέ από τον ιό της ναρκισσιστικής. Φανταστείτε δύο ναρκισσιστές μαζί. Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν υπάρχει θέμα. Να πούμε την περίπτωση τώρα της Μαρίας, που είναι φανταστικό πρόσωπο, αλλά το προφίλ είναι πραγματικό. Γνωρίστηκαν στα 20, είναι 40 χρονών τώρα, όχι παιδιά, εκπαιδευτικός, εκείνος οδηγός ταξί. Ήρθε να με δει γιατί είχε κατάθλιψη, κρίση πανικού, προβλήματα στο γάμο. Συγχωρούσε κάθε φορά που την πλήγωνε, έχει καλή καρδιά, κάποιον που δεν θα τον αφήσει. Γι' αυτόν ο ναρκισσιστής θέλει κάποιον που είναι συγχωρητική. Πιστή μονογαμική, ενώ εκείνος ήθελε μια από περισσότερες σχέσεις, είχε εξωσυζυγική σχέση και επίσης την πίεζε να πάνε σε swingers club. Swingers club είναι clubs, δεν στην Κύπρο δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά στη Γαλλία για παράδειγμα υπάρχουν. Και στη Γερμανία, ναι. Και στη Γερμανία, ναι. Θετικό φίλτρο, δηλαδή βλέπει μόνο τα θετικά του, αγνοεί, αρνείται να δει τα αρνητικά του, π.χ. έπινε, αλλά προσπαθεί να το αρνηθεί. Καλή καρδιά, χαλάκι, μητέρα Τερέζα, καλή Σαμαρίτισσα και έχει αυτόν το σχήμα της αυτοθυσίας, άρα οι άνθρωποι συνήθως στρέφονται σε μένα για βοήθεια και συμβουλές, τίνω να σκέφτομαι τους άλλους περισσότερο από τον εαυτό μου, θα τα παρατήσω όλα αν με χρειαστεί κάποιος κοντά του, δίνω περισσότερα σε άλλους από όσα παίρνω σε αντάλλαγμα, τίνω να κάνω πράγματα για τους άλλους γιατί είναι πιο εύκολο για μένα να το κάνω παρά να τους αφήσω να ταλαιπωρούνται. Αν κάποιος μου ζητήσει να κάνω κάτι, θα ένιωθα πολύ ένοχη λέγοντας όχι. Μερικές φορές αισθάνομαι καταβεβλημένη και εξαντλημένη από το να τρέχω να κάνω πράγματα για τους άλλους. Μου είναι πολύ δύσκολο να δω κάποιον να πονάει συναισθηματικά. Σπάνια εκφράζω τα συναισθήματα μου και τις ανάγκες μου, καθώς είμαι συγκεντρωμένη στους άλλους. Είναι εγωιστικό να βάζεις τις δικές σου ανάγκες πάνω από τους άλλους. Σκέφτεται έτσι το πρόσωπο με συνεξαρτητικότητα, που είναι το τέλειο θύμα για τον ναρκισσιστή. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί ο ναρκισσιστής φοβάται να αφήσει το θύμα?
Λοιπόν, γιατί θα χάσει τη σκλάβα που κάνει δουλειές, ακολουθεί διαταγές, που τον καθαρίζει, πλένει, σιδερώνει, ξέρω, μαγειρεύει. Θα χάσει το άτομο που υποτάσσει και του δίνει το αίσθημα της ανωτερότητας. Θα χάσει το δοχείο που κάνει εμετό για να βγάλει τα αποθυμένα του και θα χάσει τη σημασία και το αίσθημα ότι υπάρχει. Άρα που να βρει καλύτερα. Άρα αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους οι οποίοι οι ναρκισιστές φοβούνται να αφήσουν το θύμα τους. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ναρκισιστίτιδας? Μάλιστα. Το πρώτο είναι άγχος. Δηλαδή κάποιος που βιώνει ναρκισιστική κακοποίηση μπορεί να βιώσει μεγάλο άγχος, ειδικά στις σχέσεις με νέα άτομα. Άγχος αποχωρισμού. Μπορεί να έχουν κρίσεις πανικού. Και από προσανατολισμό, επειδή δεν είναι με τους κακοποιούς τους. Λοιπόν, και βασικά αν υπάρχουν κρίσεις πανικούς, κρίσεις άγχους μετά από την κακοποίηση από έναν ναρκισιστή, τα συμπτώματα λογικά θα υποχωρήσουν με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα αν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το τραύμα σας με έναν επαγγελματία, κατάθλιψη. Άρα παλεύουμε αισθήματα αναξιότητας μετά από μήνες ή χρόνια που τους είπε πόσο άχρηστοι και ηλίθιοι είναι από το θήτη τους, μετά από χρόνια χειραγώγησης, χειριστικότητας και gaslighting, το άτομο μπορεί να απομονωθεί, κάτι που μπορεί να επιδεινώσει τα συναισθήματα της καταθλίψης, μετατραυματικό στρες, δηλαδή ως επιζών από ναρκισιστική κακοποίηση, πιθανότητα να έχει συμπτώματα μετατραυματικού στρες, άρα ο εγκέφαλος θα είναι σε εγρήγορση, ψάχνοντας τον κίνδυνο, και αυτό συμβαίνει επειδή τα τραυματικά γεγονότα που κάποια έζησε με τον ναρκισιστή προκάλεσαν μια αντίδραση μάχης ή φυγής μέσα σας και ως αποτέλεσμα οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές τις αναμνήσεις μπορεί να προκαλέσει κρίσεις άγχους. Και βασικά το άτομο είναι σε επιφυλακή 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα και μπορεί να δυσκολεύονται να χαλαρώσουν, υπάρχει αυτή η υπεραγρύπνηση. Και περιμένω, ξέρω εγώ, μάλιστα από κάθε γωνιά, ότι θα θυμούμαι με μια φίλη μου στην Ελβετία που είδε τον Άρκισο στον δρόμο. Πραγματικά έπαθεν όπως την τρελή. Δηλαδή, μπήκε στο ασανσέρ, έτρεχε όπως κάποια έργα που. Ναι, γιατί δεν είναι στον εκφράντη. Έπαθεν πανικό, πραγματικά. Παρόλο που πέρασε ένα χρόνο που είχα χωρίσει. Και επίσης αποφεύγω μερικές καταστάσεις, για παράδειγμα να μην πας σε συγκεκριμένα μέρη. Ξέρα μια άλλη κοπέλα, πάλι φίλη, ανώνυμα, η οποία απέφευγε να πάει στη συγκεκριμένη πόλη που έζησε μαζί με τον ναρκισιστή. Υπάρχουν σωματικά συμπτώματα επίσης, όπως πονοκεφάλι, στομαχόπονη, πόνη στο σώμα, δυσκολία στον ύπνο. Γιατί βασικά αγχώνεται το άτομο, γιατί δεν μπορεί να χωνέψει αυτόν που έζησε και επίσης πολλοί έχουν εφιάλτες. Άλλοι υπάρχει ανικανότητα να συγχωρέσετε τον εαυτό σας. Δηλαδή ίσως κάποιος να παλεύει και με χαμηλή αυτοεκτίμηση και να πιστεύει ότι ο ναρκισιστής θήτης θα σας είχε φερθεί καλύτερα αν είχατε κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Χαμηλή αυτοεκτίμηση στο δηλητήριο, απώλεια της αίσθησης του εαυτού και της αυτοαξίας, άρα η ναρκισιστική κακοποίηση είναι μια μορφή πλήσης εγκεφάλου και ως εκ τούτου μπορεί να καταστρέψει την αίσθηση της αυτοεκτίμησης, δηλαδή χάνεις τον εαυτό σου. Επίσης προβλήματα εμπιστοσύνης με άλλα άτομα, ιδιαίτερα με τους κοντινούς σας ανθρώπους και βρίσκεσαι τους αφιβάλλεις. Επίσης θέματα εμπιστοσύνης, αυτό που έχω πει, ότι μπορεί να δημιουργήσει και κοινωνικό άγχος, για παράδειγμα, να αναρωτιέται κάποιος ότι είναι ειλικρινής μαζί μου ή με χειραγωγούν ή ξέρω εγώ πιο υπερβολικά ευαίσθητη στην κριτική, ο φόβος μήπως με ξαναπροδώσουν, ανασφαλή προσκόλληση επίσης, δηλαδή να νιώθετε συνεχώς ότι οι άνθρωποι θα σας εγκαταλείψουν ή θα σας προδώσουν. Αυτοκαταστροφικές συνήθειες, για παράδειγμα, μπορεί να κάπνισμα, φαγητών, εθισμό, άλλες ουσίες κλπ. Και είναι ένας τρόπος κάποιος να μου διάσει το συναισθηματικό πόνο. Αυτά βασικά και μετά έχουμε τις τελικές σκέψεις.
Άρα ο στόχος του σημερινού vlog ήταν να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος που έχει ναρκισιστικά στοιχεία ή έχει ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Την επόμενη φορά ίσως να μιλήσουμε για το πώς να αποδράσουμε, δεν το καλύψαμε ναι, σήμερα, και το πιο σημαντικό, πώς να ξαναχτίσεις τον εαυτό σου γιατί σε ισοπεδώνει. Ναι. Και βασικά θα επαναλάβω ότι είπα πριν, ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να ανεχόμαστε ούτε να επιτρέπουμε κακοποιητικές συμπεριφορές. Φαίνεται ότι μετανοούν, ότι πολλοί μπορεί να κλαίνε, να τραβούν τα μαλλιά τους, ενώ είναι μια ψευδαίσθηση. Ναι, και καλό. Με κεφαλαία γράμματα, τεράστια, δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ, να είμαστε δίπλα σε κάποιον με αυτόν το προφίλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χάρη μου. Δυστυχώς, νομίζω ότι όλοι μας θα αναγνωρίσουμε αυτά τα patterns, αυτά τα μοτίβα, αυτές τις συμπεριφορές, αυτά τα συμπτώματα που μας, την ναρκισσιστίτιδα που μας έχεις περιγράψει τόσο γλαφυρά σήμερα. Δυστυχώς θα τα αναγνωρίσουμε σε παρελθούσες σχέσεις μας και ελπίζω όχι σε παρούσες σχέσεις μας. Εάν τα εντοπίζουμε σε παρούσες σχέσεις μας, πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Λοιπόν. Είναι φοβερό τι επίδραση μπορεί να έχει πάνω μας. Και όπως το είπες, εγώ στέκομαι και στο προφίλ του θύματος και στο στοιχείο του ότι η καλοσύνη και η υπερβολική ενσυναίσθηση μπορεί να μας κάνει κάλλιστα στα θύματα των ναρκισσών. Και επίσης με αυτό που είπες με τη φίλη σου ότι περπατούσατε στον δρόμο και με το που τον είδε έπαθε πανικό, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές από πολλές γυναίκες, αλλά και από άντρες το έχω ακούσει, ότι μόνο στην σκέψη, πόσο μάλλον στην όψη του ναρκισσού που τους έχει ρουφήξει το αίμα, αναστατώνονται πάρα πολύ, γιατί είναι σαν να βλέπεις τον βιαστή σου μπροστά σου στην ουσία. Ναι, γιατί πρόκειται για βιαστές ψυχών, οι ναρκισσοί είναι βιαστές ψυχών. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Όπως είπα και προηγουμένως, θα ανεβάσω το PowerPoint presentation στην ιστοσελίδα μου και θα του βάλω το link στην περιγραφή του βίντεο, ώστε να μπορούν οι φίλοι να έχουν πρόσβαση και να τα σημειώσουν και όλα όλα αυτά. Γιατί είναι φοβερή δουλειά. Έκανες πάρα πολύ δουλειά για το κανάλι μας, Χάρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε φορά που βγαίνεις, έχεις ώρες δουλειάς από πίσω που καταγράφεις τόσες χρήσιμες γνώσεις. Μάλιστα, εγώ να σε ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλον τον κόσμο που μας βλέπει. Ελπίζω να βοηθήσαμε. Νομίζω η ψυχοεκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να μην βασανίζονται άλλοι άνθρωποι από αυτά τα τοξικά όντα. Και να το πούμε χάρη και δημοσίως αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα που κάναμε μεταξύ μας, ότι και εμείς οι ψυχολόγοι δεν είμαστε immune, δεν είναι στην ναρκισσιστίτιδα. Μπορεί και εμείς να πέσουμε θύματα αυτής της ασθένειας. Okay. Δηλαδή, μπορεί και εμείς σε κάποιες από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις να γίνουμε θύματα. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι οι ψυχολόγοι είναι πιο ευάλωτοι από κάποιον που δεν είναι ψυχολόγος να γίνουν θύματα ενός ναρκισσού, γιατί αναπτύσσουμε την συνέστηση ιδιαίτερα για τη δουλειά μας. Ακριβώς. Και είναι, δηλαδή, αυτά που σας λέμε, Τα γνωρίζουμε δυστυχώς και εμπειρικά. Και δεν σημαίνει ότι αν κάποιος πέσει θύμα ενός ναρκισσού είναι βλάκας ή δεν κοβεί το μυαλό του ή δεν, τέλος πάντων, είναι ανάξιος άνθρωπος. Όχι, είναι ανθρώπινο. Είναι, δυστυχώς, όπως λέει ένας φίλος που είναι στην Αμερική, ο Στάθης καλή τώρα, λέει, δεν ζουν ανάμεσά μας, Θέκλα μου, λέει, ζούμε ανάμεσά τους. Ακριβώς. Ωραία. Ζούμε ανάμεσά τους, λέει ο Στάθης. Mm. Δηλαδή είναι τόσο διαδεδομένο, είναι ο ιός της εποχής, όπως πολύ επιτυχημένα έγραψες. Είναι τόσο διαδεδομένος ο ναρκισσισμός γύρω μας, που είναι απίθανο να μην έρθουμε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους. Mm. Και είναι τυχεροί όσοι δεν το έχουν βιώσει και όσοι το βιώσαμε, είμαστε τυχεροί που έχουμε ξεφύγει και όσοι το βιώνετε, δημιουργήστε ήδη την τύχη σας με το να ψυχοεκπαιδευτείτε για να μπορέσετε να ξεφύγετε. Και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε με το Χάρη μας, το Χάρη το Βασιλιάδη, έναν από τους ψυχοεκπαιδευτές του καναλιού μας, κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή που τώρα μεγαλουργεί στο Λουξεμβούργο. Ήταν στην Κύπρο, τον είχαμε για ένα διάστημα, τώρα είναι στο Λουξεμβούργο. Στην επόμενη μας συνάντηση θα μιλήσουμε για το με ποιον τρόπο γλιτώνουμε από αυτή την ασθένεια.
Χαρή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε αγαπούμε όλοι πολύ. Εγώ σας αγαπώ. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.